Την τελευταία πινελιά σε αυτή την ενότητα. Στα laws of the game, που λέμε, στους κανόνες του παιχνιδιού, υπάρχουν αυστηρές προβλέψεις για το από πού εκτελείται το πέναλτι. Δεν εκτελείται από 10-80 έως 11-20, εκτελείται από τα 11 μέτρα. Στις διαστάσεις της περιοχής, η περιοχή είναι στα 16 μέτρα, δεν είναι ούτε στα 15-80, ούτε στα 16-20. Υπάρχει μια ελαστικότητα στους ίδιους κανόνες ως προς τη συνολική διάσταση του αγωνιστικού χώρου. Λέει, το μήκος μπορεί να είναι από 105 μέχρι 110, το φάρδος από 68 μέχρι 75. Το ερώτημα είναι στον Μένιο. Μπορούσε να γίνει το παιχνίδι με 1, 2, 3 πόντους πιο χαμηλά το οριζόντιο δοκάρι, πρακτικά. Όπως καταλαβαίνετε, ο ένας διαιτής... Συγγνώμη, ναι. 7-32-2-44 λέει. Ναι, ναι, ναι. Δεν λέει 7-30 έως 7-34. Εντάξει, ούτε 2-42 μέχρι 2-46. Ναι. Είναι πολύ περιοριστικό. Έλα, ρε Στομένη. Θα σας απαντήσω. Αν, ας πούμε, δεν γινόταν η ένσταση, σίγουρα δεν θα υπήρχε μέτρηση. Επομένως, θα παρέμενε αυτό το ερώτημα. Από την άλλη, όταν υπάρχει μια απόκληση και ο διαιτής βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση, γιατί θα πρέπει να τηρήσει τον κανονισμό. Επομένως, βρίσκεται σε μια δύσκολη θέση ως προς αυτό που με ρωτάτε. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε. Να πω ότι βγάζω σπηριά στην ιδέα και μόνο ότι δεν θα γίνει ο αγώνας και θα κρυθεί ένα παιχνίδι. Το κατάλαβα αυτό. Αυτό είναι ασυζητητή. Το αφήνουμε απ' έξω. Εγώ θεωρώ ότι κάθε, τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κάθε φίλαθρος της ΑΕΚ με υγιή κριτήρια δεν θα συμφωνεί με την απόφαση της δίκης, αν είναι αυτή η απόφαση της δίκης ΑΕΚ, να πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά. Θεωρώ ότι πάει κόντρα στην ιστορία, κόντρα στα ιδανικά, κόντρα σε ό,τι πρεσβεύει η ΑΕΚ. Αυτό που θεωρώ εγώ υγιές είναι να ξαναγίνει το παιχνίδι. Να γίνει το παιχνίδι για να μπορέσει να κριθεί το αποτέλεσμα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αστείο πραγματικά. Έχω παίξει 23 χρόνια ποδόσφαιρο. Έχω παίξει πολλά παιχνίδια με μικρότερες εστίες και το έχω καταλάβει γιατί πολλές φορές είναι λασπωμένος ο αγωνιστικός χώρος. Έχει φύγει το χώμα, το χόρτο από κάτω. Οπότε είναι αδιανόητο για μένα. Και δεν γίνεται να έχεις στην ίδια απόσταση γιατί ο τερματοφύλακας πατάει κάτω. Στο κέντρο της εστίας πολλές περισσότερες φορές, φαγώνεται εκεί πέρα περισσότερο ο αγωνιστικός χώρος. Ναι. Άρα εκεί δεν υπάρχει η ίδια απόσταση. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να διαφοροποιηθεί και πριν από το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τώρα, αν μιλάμε για ένα και για δύο εκατοστά, νομίζω ότι χάνουμε την ουσία του πράγματος. Εδώ πρέπει να δούμε, να σεβαστούμε τους κανόνες, να σεβαστούμε την ηθική και να μπορέσουμε να κινηθούμε ανάλογα. Οτιδήποτε άλλο για μένα είναι οπισθοδρόμηση πολύ πίσω. Δημήτρη, βάλσαμε βάλε την...